Γεια σας. Στέλιωμας. Γεια Ωραία. Σας. Γεια σας. Μπρονζέ το λες αυτό. Μπρονζέ, αλλά... Τι? Δεν θεωρείτε ότι κυτρινίζει λίγο ότι... Ένα ανοιχτό μπρονζέ. Ναι. Αυτά τα παπούτσια που είναι πάρα πολύ ωραία, πηγαίνουν πάρα πολύ με το look της Μορτασίας. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Θα ήταν πολύ ωραία, θα δυσαπογειώναν το look. Και ωραίο παντελόνι, σου κάνει πολύ ωραία εφαρμογή. Πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ. Δεν πάει βέβαια καθόλου με αυτά τα παπούτσια. Okay. Για βγάλει τον τζάκετ, που δεν πάει καθόλου με αυτό το παντελόνι και αυτά τα παπούτσια. Ναι, αλλά τουλάχιστον είναι ωραίο, γιατί έχει φαγωθεί η Χριστιανά μέσα, αν είναι ωραίο ή όχι. Αν είναι ωραίο τον τζάκετ μόνο του. Ναι, σκέτο. Μπορείς να βάλεις πολύ ωραίες φόρμες με αυτό τον τζάκετ και να είναι πολύ cool. Ναι. Με αυτά τα ρούχα δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει. Okay. Την μπλούζα έχει ενδιαφέρον, δεν ταιριάζει πολύ με τα άλλα. Καλά, η γαλάζια τσάντα δεν είναι και ωραία από μόνη της. Εγώ σκέφτηκα ότι όλα έπρεπε να είναι μεταλλικά. Οπότε... Ωραία, κοίταξε. Και όλα να έπρεπε να ήταν μεταλλικά, που μια χαρά θα ήταν. Ναι. Να ήταν όλα μεταλλικά, έπρεπε να είναι μεταλλικά που ταιριάζουν. Όχι ότι μεταλλικά βρήκαμε. Γιατί ναι. Αυτή είναι η αίσθηση της εικόνας σου. Αυτό το look δεν σου αρμόζει. Δεν μου αρμόζει. Όχι. Μόνο το παντελόνι. Βρε, όλα χώρια σου αρμόζουν. Okay. Όλα μαζί, όχι. Καλά. Εντάξει, είναι σαν ένα κορίτσι που δεν έχει ιδέα. Για μένα. Βαρύ. Και δεν γράφει και ο μαρκαδόρος μου και δεν φαίνεται και καλά το ένα. Το βλέπω. Μια χαρά φαίνεται το ένα. Μια χαρά φαίνεται. Εγώ πιστεύω και να μην το γράψει καθόλου, θα το καταλαβαίναμε. Σοφία, εσένα σ' αρέσει αυτό το μπουφάν? Όχι. Α. Αλλά μου αρέσει τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι κάτι λείπει εδώ. I think αν πάει στα μαγαζιά που πουλούν τα υφάσματα, έπρεπε να γράψεις ένα κομμάτι υφή που είναι metallic, έναν άλλο χρώμα και just να το δέσεις εδώ, να κρέμεται λίγο. Okay. Σαν like bandana ή κάτι έτσι. Yeah. Αυτό θα ήταν και cool. Ναι, δεν μου αρέσει το πουφάν με αυτό το look. Μου αρέσει σαν πουφάν, αλλά φαίνεται πάρα πολύ καινούριο. Είναι. Ναι. Είναι δικό σου? Όχι. Oh, okay. I was gonna say. Cute look. You know, δεν είναι... Εγώ, για μένα, δεν βλέπω μια που δεν ξέρει να δίνεται. Εγώ βλέπω μια που είναι πιο, like, διαβασμένη, if anything. Και δεν ξέρω αν ήταν και επίτηδες που αυτό το look είναι so white project. Δεν ήταν. Αυτό. Δεν ήταν επίτηδες. Δεν ήταν επίτηδες. Δεν ήταν. Okay. Δεν πειράζει. Να σου δώσω και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, τρία. Και τώρα είναι η σειρά του Δημήτρη να κλείσει τη σεμνή αυτή τελετή. Κοίταξε, εμένα το παντελόνι με την μπλούζα αυτή μου αρέσει και θεωρώ ότι έχουν βάσει το μαύρο χρώμα, οπότε γι' αυτό ταιριάζουν. Είναι και τα δύο λίγο πιο σκοτεινά από τα φωτεινά μεταλλικά που έχουμε δει σήμερα. Οπότε για κάποιο λόγο δεν είναι. Θα ήθελα όμως να τα δέσεις, να μπει μέσα από το παντελόνι η μπλούζα και να βάλεις και μια ωραία ζωνούλα. Okay. Ωραία, και όχι έτσι. Τα παπούτσια είναι πάρα πολύ φωτεινά, πάρα πολύ ασημή σε σχέση με τη μαύρη βάση του παντελονιού και της μπλούζας. Οπότε ενώ είναι υπέροχα σαν παπούτσια, δεν ταιριάζουν γιατί είναι πάρα πολύ γυαλιστερά. Ήθελες λίγο να είναι λίγο toned down όλο το κάτω. Να μην είναι λουστρίνη. Απ' την άλλη όμως, το μπουφάν που σου αρέσει και λατρεύεις, που έχει λευκή γουνίτσα και αυτό το μπρονζέ, δεν ταιριάζει ούτε με την μπλούζα, ούτε με το παντελόνι. Εντάξει, το δηλαδή, ακούω, ναι. Όπως και η τσάντα. Αυτή η τσάντα, λοιπόν. Την οποία την κρύβω. Όπου έχει ένα γαλάζιο έτσι λίγο πιο καλοκαιρινό. Δεν ταιριάζει πάλι με τη βάση των ρούχων σου που είναι το μαύρο, το μεταλλικό μαζί. Θες πάνω κάτω. Οπότε λίγο τρία στοιχεία στην εμφάνισή σου σε βγάζουν τελείως εκτός. Δύο θα βάλετε. Γεωργία μου. Σήμερα 7,1 είναι τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις.